Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι της Funky Buddha. Σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό βίντεο από τα συνηθισμένα. Έχουμε έρθει σε ένα κατάστημα της Funky Buddha, στην Ερμού, και μαζί μας είναι και η νικήτρια του διαγωνισμού που κάναμε στο Instagram, η Ειρήνη. Θα τη γνωρίσω τώρα σε λιγάκι. Θα κάνουμε τα ψώνια μας, θα της δώσω και το δώρο της, τη δωροεπιταγή. Και αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε. Γεια! Γεια! Είσαι η Ειρήνη? Ναι, ναι, είμαι η Ειρήνη. Κατερίνα, χάρηκα. Χάρηκα κι εγώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Καταρχάς, συγχαρητήρια. Είσαι νικήτρια του διαγωνισμού. Έχεις κερδίσει τη δωροεπιταγή 250 ευρώ. Μπορείς να την εξαργυρώσεις όπως θέλεις στο κατάστημα εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Εγώ ευχαριστώ που πήρες μέρος και ανυπομονώ πάρα πολύ για σήμερα. Θα κάνουμε τις βόλτες μας στο μαγαζί, θα διαλέξουμε ρούχα, θα δοκιμάσουμε. Θα είναι τέλεια. Τέλεια, ανυπομονώ κι εγώ. Βρισκόμαστε ούτως ή άλλως σε ένα πολύ ωραίο χώρο που έχει πάρα πολύ ωραία ρούχα. Ισχύει, οπότε θα περάσουμε τέλεια. Και αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε, ανυπομονώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, να βρούμε πρώτα για σένα, θα έλεγα. Ναι. Αυτό είναι μαύρο, είναι wide leg. Ναι, μ' αρέσει wide πάρα πολύ, jean έτσι. Mm-hmm. Για κάθε μέρα, αλλιώς μετά, είδα είναι εδώ πέρα, που είναι λίγο διαφορετικό, είναι τσιμπάγκι. Ωραίο που είναι ψηλό, ωστόσο δεν θα έλεγα ότι είναι απόλυτα στο στυλ μου. Okay. Ίσως θα ήθελα και κάτι λίγο πιο επίσημο. Ωραία, κοίτα, εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε λέω να το πάρω να το δοκιμάσω. Εντάξει. Και θα βρούμε και για σένα κάτι. Εγώ ήρθα κάτω από το γιο μόνη μου. Έτσι. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ναι, και θα σου πηγαίνει πολύ, θα κάνει και αντίθεση με το μαλλί σου. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, μ' αρέσει. Νομίζω ότι έχουμε ένα outfit. Έχουμε ένα outfit, ναι, η αλήθεια. Πάω να το δοκιμάσω. Ναι, και έρχομαι να σε δω για να σου πω γνώμη. Τέλεια. Ειρήνη, πού είσαι? Εδώ. Πόπο, τι ωραίο που είναι, είναι φανταστικό. Δεν είναι τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο, φανταχτερό κόκκινο. Σου πηγαίνει πάρα πολύ το παντελόνι. Και νομίζω γενικά το παντελόνι φοριέται με όλα. Δηλαδή και εμένα πουκάμισο θα γινόταν λίγο πιο επίσημο. Το βραδινό ίσως. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο χρώμα, το μαύρο πάει με όλα. Οπότε νομίζω ότι είναι τέλεια επιλογή για όλες τις ώρες. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Πολύ φωτεινό το κόκκινο, σε κολακεύει πάρα πολύ και το παντελόνι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να πούμε για σένα τώρα. Τέλεια, από τεχνητό δέρμα. Ναι, και μαύρη. Ναι, πηγαίνει με όλα κι αυτή. Αυτό. Κλασική. Πάρα και πολύ έχεις σκεφτεί κάτι από πάνω έτσι να τη συνδυάσεις? Θα τη συνδύαζα με ένα pullover για να μπορώ να τη φορέσω και λίγο έτσι πιο καθημερινή και για κρύο. Α, είσαι τύπου απλή Θεσσαλονικιά, πάω έναν καφέ. Ναι, γενικά μου αρέσει. Τέλεια, δικιά μου είσαι εσύ. Ωραία, τέλεια. Οπότε πάμε να δούμε τα pulloveράκια από εκεί. Πάμε, ναι, για να δούμε με τι θα μπορούσαμε να τη βάλουμε. Έχει και αυτό σε βεραμάν και σε λιλά. Πάρα πολύ ωραίο. Και έχει και αυτό. Αυτό έβαζα μια ζακέτα. Μπορείς. Μπορείς να πας. Έχει μια φλεκτή εδώ σε χρώμα λιλάκι αυτή που είναι και πάρα πολύ στη μόδα. Ναι, μ' αρέσει αυτή πάρα πολύ. Και πηγαίνει νομίζω και με το ύψος της φούστας. Ναι, θα είναι πάρα πολύ και ωραίο. Και από μέσα τι να βάζεις, κάνα t-shirt, κάνα... Δεν ξέρω, πουκάμισο. Νομίζω μ' αρέσει καλύτερα η δεύτερη επιλογή γιατί μ' αρέσουν πολύ και εμένα τα πουκάμισο. Το πουκάμισο. Ναι. Έτοιμη? Ναι, ναι. Αχ, για να σε δω. Πώς σου φαίνεται? Είναι τέλειο. Δεν είναι πολύ ωραίο? Φαίνεται καταρχάς ότι είναι full στο στυλ σου. Ναι. Νομίζω αυτό που είπες με τα πουκάμισα που φοράς. Το υποστηρίζω, η αλήθεια είναι. Σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου αρέσει και το χρώμα, το λίλα, εντάξει, ξέρεις, το γιατί αγαπώ. Το κάνει και λίγο πιο φωτεινό. Είναι αυτό. Και μαύρη φούστα και φαίνει πολύ ωραίο. Δηλαδή και σκέτο είναι ωραίο, αλλά νομίζω ότι και η ζακέτα δίνει μια τσαχπινιά πολύ ωραία. Αυτό, τέλειο. Τέλειο. Νομίζω είμαστε έτοιμοι για σχολή. Πάμε να δούμε τώρα κάτι πιο fancy, κάτι πιο βραδινό. Συμφωνώ. Είδαμε για μια μπύρα, για ένα ποτό. Για να δούμε τι έχει κατά εδώ. Ενδιαφέροντα πράγματα βλέπω. Αυτό έτσι όπως είναι, το φοράς, τέλειο. Ναι. Κοίτα, και με αυτό θα μ' άρεσε από πάνω. Γενικά αυτό το παντελόνι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ωραίο χρώμα αυτό το μπλουζάκι. Ναι, πολύ ωραίο. Πισινή, έτσι μπορντό. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε και το... Είναι πολύ ζεστά και ωραία. Α, αυτό θα το φορούσες. Νομίζω θα το φορούσα, είναι μέσα στο στυλ μου. Είναι, σου ταιριάζει δηλαδή. Αυτό υπάρχει και σε μαύρο. Δεν ξέρω αν το προτιμάς ή αν θες να δεις καφέ από χρώσεις. Θα δοκιμάσω και κάτι διαφορετικό, μιας και πήραμε τη μαύρη φούστα, να δοκιμάσουμε τώρα το σωστό, καφέ στο τζάκι. Σωστό, και είναι και αυτό έτσι από τεχνητό δέρμα. Τέλεια. Ωραία, και από πάνω μπορείς να το δεις είτε με κάτι τέτοιο, Έχει ενδιαφέρον. Είτε, θα σου πω, έχω ιδέα. Για πες. Λοιπόν, με κάτι τέτοιο. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ και νομίζω ότι είναι και πιο βραδινό, έτσι παραπέμπει λίγο που σε πιο βραδινό. Ζιβάγκο. Μπορείς να πιάσεις και το μαλλιά σου πάνω έτσι, γιατί πάντα στα ζιβάγκο μου αρέσει να το κάνω αυτό. Και εμένα να ανοίξεις λίγο το πρόσωπο. Έτσι. Και με ένα καλσόν από κάτω. Νομίζω θα φοριέται πάρα πολύ ωραία. Και ξέρεις τι άλλο. Μπέζαρ βιλάκια. Πάμε, πάμε, πάμε να τα δούμε.
Είμαι έτοιμη. Έρχομαι μισό, περίμενε. Πώς σου φαίνεται? Έλα ρε, είναι τέλειο. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Πάρα πολύ ωραίο. Για έλα να σε δω. Νομίζω ότι συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία και η μπλούζα με το παπούτσι. Ναι, καταρχάς αγαπώ καφέ αποχρώσεις, τέτοια μπέζ και τα λοιπά. Και εμένα, είναι η δυναμία μου. Είναι φανταστικά και σου πηγαίνει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ποτάκι φανταστικό. Είναι και πάρα πολύ άνετο και ζεστό, οπότε θα είμαι και άνετο και ζεστή και θα βγω και casual chic και από το. Ρε εσύ, με αυτό θα μου άρεσε και κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Ναι, και εμένα θα μου άρεσε κάτι. Θα το έλα, τέλειο, εντάξει. Να κάνω και τον σοχτάν το καφέ. Το βρήκες. Ναι, είναι τέλειο. Το βρήκες στο δεύτερο σου outfit. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θες να βρούμε κάτι και για σένα. Να βρούμε. Νομίζω αυτή τη στιγμή. Να βρούμε. Έχεις βρει κάτι έτσι που να σε έπνευσε λιγάκι? Θέλω να δω κάτι σε φόρεμα, να σου πω την αλήθεια. Ωραία, συμφωνώ. Δεν έχουμε δει και ένα φόρεμα προς το παρόν. Αυτό. Οπότε να δούμε κάτι. Φόρεμα. Φόρεμα. Ωραίο κι αυτό. Φόρεμα. Αυτό μ' αρέσει. Έχει ωραίο print. Συμφωνώ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωστόσο, αυτό θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο βραδινό. Σωστά. Οπότε θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε τις άλλες δύο επιλογές καλύτερα. Για, ναι, για κάτι βραδινό. Ωραία. Και τώρα είμαστε εδώ. Ανάμεσα σε αυτά. Έχουν και τα δύο βυσσινή μπορντό που μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσουν και τα δύο. Μου αρέσει και το print στο άλλο, ψέματα θα πω. Ναι, αυτό λες. Ναι, αλλά αν ήθελες να το παίξεις έτσι λίγο πιο safe, αλλά και λίγο πιο warm and cozy, νομίζω θα πήγαινα στο βυσσινή. Με έπεισες, να σου πω, μου το πούλησες. Ωραία. Πάμε, λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσεις. Νομίζω αυτό. Μ' αρέσει που έχει και το σκίσιμο. Τέλεια, θα σου πηγαίνει και πολύ ωραία στο σωματότυπό σου, νομίζω. Και θα ήθελα από πάνω και κάτι τέτοιο. Συμφωνώ. Ένα μπουφάν από δερματίνη. Ναι, και είναι και μαύρο, βραδινό, πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο, κερδυλάκια, τέλεια, τέλεια. Πάμε, αναμένω να σε δω. Πάμε. Κατερίνα, είσαι έτοιμη? Έτοιμη, να βγω. Ναι, ναι, σε περιμένω. Έτοιμη, δες! Πω, είναι τέλειο το outfit! Δεν είναι! Είναι φανταστικό, τι να πω, μ' αρέσει πάρα πολύ! Καταρχάς, έχω βάλει και μια ζώνη στη μέση για να διαγράφεται έτσι καλύτερα και, και τονίζει και πολύ ωραία τη μέση, ναι. Φανταστικό. Και επίσης, έχω βάλει τα ίδια αρβιλάκια με σένα σε μάτσι. Α, τέλεια! Μάτσι, μάτσι! Είναι τέλεια! Και λίγο καλτσούλα έτσι να προεξέχει, δεν μπορούσες και εσύ να το κάνεις. Θα μπορούσα, ναι. Για στυλ. Ισχύει. Θα του τέριαζε. Και το χρώμα του φορέματος είναι υπέροχο. Είναι πραγματικά μοναδικό, γιατί έχει κάποια ιδιαίτερη έτσι στοιχεία. Είναι έτσι μπορντό, αλλά έχει και λίγο καφέ μέσα. Πάρα πολύ ωραίο πάρα χρώμα. Πολύ ωραίο. Από πάνω το τζάκετ. Είναι φανταστικό. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι για ποτό. Πάμε να φύγουμε. Πραγματικά. Το βρήκαμε τα outfit. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όχι. Είναι τέλειο. Πάμε. Έτοιμες, πάμε. Πάμε. Ρε εσύ, πέρασα τέλεια! Κι εγώ πέρασα τέλεια! Αλήθεια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Κάναμε τις βόλτες μας, δοκιμάσαμε τα ρούχα, τα outfits κτλ. Νομίζω πετύχαμε Διάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία εδώ. Εγώ ευχαριστώ που ήρθες και να ευχαριστήσουμε και το κοινό που είδαμε το βίντεο. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας! Ευχαριστούμε. Bye!